διαπιστωμένες διαφωνίες μας, μπορούμε να γράφουμε μια παράλληλη σελίδα με τις συμφωνίες μας. Türkiye Yunanistan arasındaki işbirliği ruhunun güçlenmesinin hem her iki ülke hem de tüm bölgemiz için hayırlı olacağı inancındayız. Στο ρευστό και αβέβαιο γεωπολιτικό τοπίο της σύγχρονης Συγκυρίας, Αθήνα και Άγκυρα συμφωνούν στην ανάγκη διατήρησης της νηνεμίας στην Ανατολική Μεσόγειο και παρά τις δομικές διαφωνίες τους επικεντρώνονται στην θετική ατζέντα, ενισχύοντας παραλλήλως τους διάβλους επικοινωνίας. Οι δύο γείτονες μπορούμε πλέον να καθαιρώσουμε αυτή την προσέγγιση της αμοιβαίας κατανόησης, όχι πλέον ως κάποια εξαίρεση, αλλά ως μια παραγωγική κανονικότητα που δεν αναιρείται από τις γνωστές διαφορές στις θέσεις μας. Αποδίδουμε και οι δύο πολύ μεγάλη σημασία στον τομέα της οικονομίας και είχαμε συμφωνήσει να υπάρχει μια περαιτέρω συζήτηση στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων. Το σήμερα δεν πρέπει να μένει αιχμάλωτο του χθες και δεν πρέπει ούτε να ναρκοθετεί και το αύριο. Στην ελληνική πρωτεύουσα εκτιμούν θετικά την τέταρτη τους τελευταίους 10 μήνες συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, μιλούν για νέα φάση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πάντως ότι βρισκόμαστε μακριά από την επίλυση της διαφοράς οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Έχει πολύ μεγάλη αξία να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ησυχία στην περιοχή μας και κυρίως να έχουμε μια μεγαλύτερη προοπτική. Το να μπορούμε να συζητούμε με την Τουρκία και να έχουμε αυτήν την κατανόηση, νομίζω είναι σημαντικό. Στη δική μας συζήτηση, θέματα κυριαρχίας δεν πρόκειται να ενταχθούν. Αθήνα και Άγκυρα υπέγραψαν δύο νέες συμφωνίες στους τομείς της υγείας και της πολιτικής προστασίας, ενώ ιδρύεται Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο. Έχουμε 15 μήνες χωρίς παραβιάσεις του ελληνικού νεαρίου χώρου, χωρίς περπτήσεις σε ελληνικά νησιά και χωρίς παραβάσεις των κανόνων νεαρίου κυκλοφορίας. Έχουμε μια αρκετά καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό. Στα μεγάλα θέματα είναι σαφές ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει πρόοδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν τη συνεργασία των νατοϊκών εταίρων. Η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί, γράφει η Μιλιέτ, ενώ με μεγαλύτερο ενθουσιασμό η Χουριέτ μιλά για μια πολύ ωραία μέρα στο Αιγαίο. Άβουλο και αμήχανο με χλιαρές αντιδράσεις χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό ή εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Για το Κυπριακό δεν δόθηκαν εξηγήσεις στα περί εξέδρησης λύσης στη βάση των πραγματικοτήτων, όπως υπόθηκε από τον πρόεδρο της Τουρκίας, που υπάρχουν στο νησί. Δεν έγινε καμία δημόσια αναφορά στις διαφορές μας με τη γείτονα που αφορούν την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα. Πιστή τήρηση της συνθήκης της Λοζάνης και του διεθνούς δικαίου, απαιτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν συζητάμε για κανένα άλλο δρόμο. Μόνο μέσω Χάγης. Δεν υπάρχει όποιος φαντάζεται, Αμερικάνος, Γερμανός, δεν ξέρω από πού, ότι μπορεί η Ελλάδα να κάτσει σαν τραπέζι με την Τουρκία χωρίς τη Χάγη, είναι γελασμένος. Η διάλογος γίνεται, όμως και δύο κράτη η Κύπρος, είπε ο κύριος Ερντογάν, και τη μονή της χώρας την έχει κάνει τζαμί, απλά είπε ότι θα την ανοίγει. Και επίσης έκανε δηλώσεις και με τη Θράκη, και στο Θράκη. Πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, στο πλαίσιο όλων αυτών των γκρίζων ζωνών που λέει η Τουρκία. Κρυφή εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να ασκεί μια κυβέρνηση που παραπέει. Κύριε Μητσοτάκη, σταματήστε την ενδοτική μειοδοτική πολιτική απέναντι στον Ερντογάν. Αναμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επιστροφή του στην Αθήνα να ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης λεπτομερώς για την διαπραγματευτική διαδικασία. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.